Μια εξαιρετική σημασία νίκη πέτυχε το ρέθιμνο Κρέταν Κίνγκς με 91-84 επί του γυμναστικού συλλόγου Λάρισα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρι, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Basket League. Με την νίκη αυτή η κριτική ομάδα αποφεύγει όπως όλα δείχνουν τις περιπέτειες όσον αφορά στην παραμονή της και παράλληλα διατηρεί έτσι τις ελπίδες της για συμμετοχή της στα play-off. Οι κεραμιδοί μπήκαν εντυπωσιακά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 34-18 το 11. Από εκεί και μετά όμως έχασαν τη συγκέντρωσή του σε άμυνα και επίθεση με αποτέλεσμα η ομάδα της Λάρισας με επιμερούς 2-19 σερή να πάρει για πρώτη φορά τα ενία με 36-37, 3 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο. Από εκεί και μετά το παιχνίδι ήταν απόλυτα ισορροπημένο. Μόνο στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου το ερεθήμινο έδειξε να πατά καλύτερα στο παρκέ και με σκόρο τους Αμερικανούς του ξέφυγε με 81-72-37. Με σκόρ τον Μπάρτ, οι Λαρισαίοι μείωσαν σε 85-82 στο 39, ενώ ακολούθησε λάθο των γηπεδούχων. Ο Μπάρτ τα στόχησε σε τρίποντο, ο Γιανοπλό πήρε το rebound και το αντιαθλητικό φάουλ και κάπου εκεί το παιχνίδι τελείωσε. Πρώτο σκόρ του Ρεθίνου ήταν ο Goodwin με 15 πόντους, 14 πέτυχε ο Γιανόπουλο, 12 η Άμστερντ και Daniels, 11 ο Χόμψον και 10 η Στεφανίδη και Lee. Από την ομάδα τη Λάρισα, ο Μπάρτ πέτυχε 29 πόντους και από 13 η Σάφτεναρ και Μπάντερ.